Κύριε Βαδάκη, εν ώψη τουριστικής περίοδου, ο Εμπορικός Σύλλογος του Αγίου Νικολάου έχει κάτι σαν ιδέα να προτείνει για το σύνολο των επαγγελματιών της πόλης? Τώρα και ένα χρόνο προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποια ιδέα για την πόλη μας, να δραστηριοποιηθούμε, μήπως και ζωντανέψουμε την πόλη τα βράδια. Η πόλη μας τα βράδια δεν έχει κόσμο, είναι οι λιγοστοί Έλληνες και οι φοιτητές που μένουν στην πόλη. Το θέμα είναι ότι τα ξενοδοχεία της πόλης μας είναι μακριά. Και για να φέρουμε τον κόσμο στην πόλη πρέπει να προσφέρουμε. Λοιπόν, έχουμε μία ιδέα να κάνουμε διάφορα event. Εκεί πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι καταστηματάρχες. Και τα ρέστοραν και τα εμπορικά καταστήματα. Λοιπόν, θέλουμε κατά πρώτον να κάνουμε τη γευσογνωσία. Δεύτερον, χορευτικά. Τρίτον, επίδειξη μόδας. Δηλαδή να προσφέρουμε στον κόσμο για να τον βγάλουμε από τα ξενοδοχεία να μπει στην πόλη μας. Σε ό,τι αφορά την ιδέα της γευσογνωσίας, κύριε Παδάκη, πώς σκέφτεται ο Εμπορικός Σύλλογος αυτό να λειτουργεί? Συνεργασία με τα εστιατόρια της πόλης, να γίνουν κάποιες γευστικές βραδιές ανά γειτονιά στον Άγιο Νικόλαο? Αυτό θέλει μία μεγάλη συζήτηση. Έχω επισκεφθεί ορισμένα καταστήματα της πόλης εστιατόρια. Θα προσπαθήσουν και θα μπουν μέσα στο παιχνίδι να μας φτιάχνουν ένα φαγητό, κριτική κουζίνα, να την προσφέρουμε στον κόσμο. Λοιπόν, θα βγει και ένα έντυπο, ένα φυλάδιο που θα διαφημίζεται το κατάστημα, το εστιατόριο, για αυτή την κουζίνα που υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ιδέα αυτή θα βγάλει τον επαγγελματία από το κατάστημα, γιατί συνήθως το καλοκαίρι οι επαγγελματίες είστε κλεισμένοι μέσα στα μαγαζιά, χωρίς να έχετε μια κάποια επαφή με την καθημερινότητα και το πεζοδρόμιο που λέμε το Άγιο Νικολάο. Οπότε οι εκδηλώσεις αυτές θα βγάλουν τον επαγγελματία έξω από το μαγαζί και στην άμα θα προβάλλουν και την τοπική επιχειρηματικότητα και το εμπόριο βέβαια. Ναι, οπωσδήποτε αυτό. Είχαμε ένα παράδειγμα πέρυσι που κάναμε μια λευκή νύχτα που είχε πετύχει πάρα πολύ. Κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, αλλά θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Αλλά για να γίνεται κάθε εβδομάδα πρέπει να προσφέρουμε και τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και τα εστιατόρια. Φαντάζομαι θα υπάρχει ήδη μια πρώτη επικοινωνία με τον Αντίστοιχο Σύλλογο των Εστιατορίων Καφέ Μπαρ για να υπάρχει μια συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Ή οπωσδήποτε.